χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Το ταξίδι αναψυχής του Πρωθυπουργού στην Κρήτη μετατράπηκε από σήμερα σε φορτωμένη περιοδία προεκλογικού χαρακτήρα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε έργα του νομού Ηρακλείου με μπαράζ αυτοψιών, εγγενείων και συναντήσεων, ενώ αύριο θα βρεθεί στην Δυτική Κρήτη με σημείο αναφορά στην κεντρική πολιτική εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο Χανίων. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να αναχωρήσει από το νησί μας το πρωί του Σαββάτου. Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του 13χρονου που υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε γειτονιά του Ηρακλείου παραμονή της Πρωτομαγιάς. Όλα ξεκίνησαν από ένα επικίνδυνο παιχνίδι με ενόπνευμα και φωτιά, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα του μίλησε στο neakrete.gr για όσα πραγματικά συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα. Αλλάζει από σήμερα το ωράριο των τραπεζών μετά την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι πολίτες πλέον θα πραγματοποιούν συναλλαγές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.